Με ελεγχόμενη έκρηξη στη 1:30 τα ξημερώματα καταστράφηκαν οι δύο πύραυλοι που αποκολλήθηκαν από το μαχητικό αεροσκάφος και έπεσαν στο διάβλο των βάσεων ακροτηρίου μετά από ανώμαλη προσγείωσή του. Η έκρηξη, σύμφωνα με αξιωματικό των βάσεων που συνομιλήσαμε, ήταν ισχυρότατη και άκρως επιτυχημένη. Ήταν πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη, αλλά κατά καιρούς ακούνται κάποιες εκρήξεις όταν αχρηστεύουν κάποια βλήματα, κάποια άλλα υλικά. Όμως η ευσθεσινή πράγματι ήταν πολύ ισχυρή έκρηξη. Ευτυχώς που εξελιχθήκαν όλα ομαλά και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην κοινότητα. Να σημειωθεί ότι οι αρχές των βάσεων, σε μια προσπάθεια να ενημερώσουν τους κατοίκους της κοινότητας ακροτηρίου για να μην τρομοκρατηθούν, εξέδωσαν έγκαιρα σχετική ανακοίνωση. Την ευθύνη της αχρήστευσης των πυράβλων ανέλαβαν τρεις ειδικοί εμπειρογνώμονες που έφτασαν στη Λάρνακα και ακολούθως μετέβησαν με ελικόπτερο στη στρατιωτική βάση ακροτηρίου. Εκεί, αφού αξιολόγησαν την κατάσταση και επεξεργάστηκαν πιθανά σενάρια, αποφάνθηκαν ότι οι δύο πύραυλοι δεν ήταν δυνατό να μετακινηθούν και έτσι προχώρησαν στην ελεγχόμενη έκρηξη. Να σημειωθεί ότι οι περιοχές γύρω από το στρατιωτικό αεροδρόμιο εκκαινώθηκαν, ενώ συνεπία της έκρηξης ο διάβλος του αεροδρομίου γέμισε με θράσματα. Τέλος, σε έκτακτη συνεδρία του, το Κοινοτικό Συμβούλιο Ακροτηρίου αποφάσισε την πραγματοποίηση εκδήλωσης διαμαρτυρίας το Σάββατο στις 10 το πρωί με θέμα τα θέματα ασφαλείας που προκύπτουν από τις πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από κατοικημένες περιοχές.